Εκδόθηκε λοιπόν και το ένταλμα σύλληψη σε βάρο τη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σύμφωνα με το σκεπτικό του εντάλματο, αυτή η γυναίκα, αφού ήταν ικανή να σκοτώσει το παιδί τη, είναι σφόδρα υποπτό να τελέσει κι άλλα τέτοια εγκλήματα, δηλαδή κι άλλες ανθρωποκτονίες. Αυτό ήταν το σκεπτικό, Ράνια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας αύριο, όπου αναμένεται βεβαίως να ζητήσει και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Από εκεί και πέρα, να σου πω κι εγώ ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από την αποδικαστικές πηγές, στην Ρούλα Πισπυρίγκου οδηγήθηκαν οι αρχές και ο εισαγγελέας βεβαίως για να ασκήσει την δίωξη, καθώς όντως αυτή ήταν η τελευταία που ήταν μαζί με το παιδί και πρόκειται για μία ουσία η οποία, αφού πήρανε καταθέσεις από τους γιατρούς, τους διαβεβαίωσαν ότι δεν είχε χορηγηθεί από αυτούς, δεν υπήρχε λόγος να τους χορηγηθεί και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ασκήθηκε και η δίωξη. Επίσης, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, βγαίνουν από το αρχείο οι δικογραφίες που αφορούν τα άλλα δύο παιδιά. Υπενθυμίζω ότι είχαν μπει στο αρχείο γιατί δεν είχε βρεθεί κάποια εγκληματική πράξη. Βγαίνουν λοιπόν από το αρχείο, η ανακρίτρια θα τις μελετήσει και αυτές τις δικογραφίες, θα συνενωθεί δηλαδή με αυτή της Τζορτζίνας που είναι στα χέρια της, για να δει και τι περαιτέρω θα πράξει και αν τελικά θα Άννα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις και εσύ από τις δικές σου πληροφορίες, γιατί τώρα προφανώς ο καθένας από εσάς μιλάμε τις πηγές του, μιλάμε για μία ουσία ή μπορεί να μιλάμε και για κάποια δεύτερη. Όχι. Μιλάμε για μία ουσία. Η δικογραφία που έχει φτάσει εδώ στην Ευελπίδων μιλάει για μία ουσία, αυτή που ανέφερε και ο Βασίλης στην Κεταμίνη, μόνο αυτή την ουσία που χορηγήθηκε στο παιδί, που επαναλαμβάνω, οι γιατροί που εξετάστηκαν είπαν ότι δεν είχε χορηγηθεί από αυτούς, δεν υπήρχε κανένας λόγος να χορηγηθεί στο παιδί και φτάνουμε στη μάνα. Γιατί φτάνουνε στη μάνα? Γιατί η ουσία αυτή από τη στιγμή που χορηγείται δρά σε λίγα λεπτά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και ο τελευταίος άνθρωπος που ήταν κοντά στο παιδί και συνέχεια στο παιδί ήταν η μητέρα του. Ναι. Βασίλη, Άννα, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα και για τους δυο σας, μάλλον προς όλους τους συναδέλφους, για όποιον αυτή τη στιγμή μπορεί να γνωρίζει. Έχουμε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της μητέρας. Γνωρίζουμε αν μπαίνουν άλλα πρόσωπα στο κάδρο? Θα εξεταστεί και ο ρόλος άλλων δύο προσώπων, συγγενών της κυρίας στο κάδρο, της ήδη κατηγορουμένης. Να πούμε ότι εξετάζεται επιπλέον με τον ίδιο τρόπο να έχει γίνει και η ανακοπή, το άλλο καρδιακό επεισόδιο το οποίο οδήγησε στην ανήκει στο κεφαλική βλάβη της Τζορτζίνας τον Απρίλιο του 2021, σε μια περίοδο που οι σχέσεις του συγκεκριμένου ζευγαριού ήταν πολύ ταραγμένες. Μπήκε χωρίς ουσιαστικό λόγο, χωρίς πάθημα, οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, συγγνώμη, η Τζορτζίνα στο νοσοκομείο. Υπέστη ευνηδιαστικά καρδιακή ανακοπή, πάλι με τις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή, είχε ζητήσει η μητέρα μονόκλινο δωμάτιο με μια επίκληση εγκυμοσύνης, είχε ψάξει να δει αν υπήρχαν κάμερες στο δωμάτιο, είχε ειδοποιήσει αργά τους γιατρούς για να επέμβουν για να σώσουν την Τζορτζίνα, κατόρθωσαν όμως να τη σώσουν. Είχε υπάρξει επίκληση καρδιολογικού προβλήματος που δεν υπήρξε ποτέ. Ερευνούν λοιπόν και αυτό το περιστατικό και άλλα προβλήματα υγείας που είχε υποστεί η Τζορτζίνα, που είχε η Τζορτζίνα τον τελευταίο ένα χρόνο, να οφείλεται στις ίδιες ενέργειες, πιθανόν με την ίδια ουσία της μητέρας. Άρα, Βασίλη, κρατώ από σένα εκτός των υπολείπων ότι είναι πιθανό να δούμε με έναν τρόπο να μπαίνουν πιο ισχυρά στο κάδρο άλλα δύο συγγενικά πρόσωπα της μητέρας. Πάμε και στην Κατερίνα Νόντα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Η μητέρα των παιδιών βρίσκεται ήδη εκεί. Έτσι είναι, Ράνια, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στην ασφάλεια, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, από την πίσω πόρτα, συνοδευόμενη από αστυνομικούς, η Ρούλα Πισπυρίγκου, η μητέρα των τριών παιδιών, που κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πριν από λίγα λεπτά, όπως είπατε και εσείς, εκδόθηκε και το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Οι αστυνομικοί, όλο αυτό το διάστημα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν αδειάσει στα στοιχεία που την έκριναν ένοχη. Βρέθηκε και η μείνει η ουσία που αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο αίμα της Τζορτζίνας. Να σου πω βέβαια ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έκαναν τόσο καιρό την έρευνα, από τις καταθέσεις που πήραν στους γιατρούς και όπως μαθαίνουμε, είχαν αποκλείσει όλους τους υπόλοιπους για εγκληματική ενέργεια πλην της μητέρας, η οποία βρισκόταν στο περιστατικό της Τζορτζίνας. Πλέον βρίσκεται λοιπόν εδώ στην ασφάλεια. Αναμένουν να δούμε τι θα πει και η ίδια, αν θα αποδεχθεί
αν θα παραδεχθεί όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται ή θα προβάλλει τους δικούς της ισχυρισμούς. Στην υπόθεση της Πάρτρας αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος Ράνια, έκανε και το σχετικό tweet πριν από λίγα λεπτά. Να σας το διαβάσω. Στην υπόθεση μετά τη σύλληψη, στην πρωτοφανή υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών από την Πάτρα, η ελληνική αστυνομία κινήθηκε με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα σε πλήρη συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές. Η υπόθεση ασφαλώς συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Από εδώ και πέρα το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Λοιπόν, να πάμε και στην Πάτρα και τον Απόστολο Βουλδί. Απόστολο, είσαι στο σπίτι της οικογένειας. Βλέπουμε ήδη την εικόνα πίσω σου. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εκεί. Όλοι έτσι κι αλλιώς είμαστε συγκλονισμένοι. Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι ανάλογο. Ίσως και οι εμπειρότεροι μου συνάδελφοι δεν μπορούν να θυμηθούν κάτι ανάλογο στα ελληνικά χρονικά. Είναι μεγάλη η οργή. Πραγματικά βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι της οικογένειας. Έχει συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Πρέπει να σας πω, υπάρχει σοκ, αλλά και αγανάκτηση πρέπει να πούμε στη γειτονιά. Θεωρούν ότι η γυναίκα αυτή κοροϊδεύε τους πάντες. Η αγανάκτησή τους έχει φτάσει στο σημείο, αρκεί να σας πω ότι χτυπούν την πόρτα του σπιτιού και ζητούν από συγγενείς που ήδη βρίσκονται μέσα. Βρίσκεται από τις πληροφορίες που έχουμε η αδελφή της Ρούλας Πισπυρίγκου μαζί με κάποιους άλλους συγγενείς βρίσκονται μέσα. Χτυπούν την πόρτα και ζητούν να βγουν έξω οι συγγενείς, ζητούν... Απόστολε, έχουμε εικόνα ποιοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι της οικογένειας, γνωρίζουμε πού είναι ο πατέρας των παιδιών, ποια συγγενικά της πρόσωπα είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή από την εικόνα που έχουμε έχει έρθει πριν από περίπου μισή ώρα ήρθε η αδελφή της Ρούλας Πισπυρίγκου, Δήμητρα Πισπυρίγκου. Είναι μέσα επίσης από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί και ο κουνιάδος της, όπως επίσης και άλλο ένα άτομο. Δεν γνωρίζουμε εάν από νωρίς ήταν εδώ ο Μάνος Δασκαλάκης. Πάντως δεν τον έχουμε δει, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε δεν έχουμε, τουλάχιστον από ό,τι μου λένε και εδώ στην γειτονιά, δεν είναι μέσα στο σπίτι. Βρίσκονται μόνο δύο ή τρεις συγγενείς. Πρέπει να πούμε ότι γύρω στις 5.30 το απόγευμα βρέθηκε εδώ ευνηδιαστικά το αυτοκίνητο, ένα το σημαντικό αυτοκίνητο της αστυνομίας. Παρέλαβε τη Ρούλα και αμέσως εξαφανίστηκε και έφυγε για την Αθήνα. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό στην περιοχή. Αμέσως πρέπει να πούμε ότι συγκέντρωθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω μπορείτε να δείτε τον κόσμο, ο οποίος είναι συγκεντρωμένος και φωνάζει εναντίον της γυναίκας. Είναι αυτό που είπες και εσύ, είναι συγκλονισμένη. Δεν έχει ξανακουστεί κάτι τέτοιο. Μία μάνα να προσπαθεί να σκοτώσει, τουλάχιστον κατηγορείται για το ένα και θα δούμε τι θα γίνει και με τα δύο ακόμη παιδιά. Είναι συγκλονισμένη η Πατρινή, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο με αυτή την φοβερή εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τις αποκαλύψεις του αστυνομικού συντάκτη του Βήματος και των νέων Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή Live News για την ουσία.